Καλησπέρα παιδιά, Check Tech Now, Κώστας εδώ και σήμερα θα δούμε τη συλλεκτική από το The Witcher 3 Wild Hunt. Οι μεταφορικές με καθυστέρησαν αρκετά και την παίρνω με μία εβδομάδα καθυστέρηση, αλλά καλή αργά παρά αργότερα. Λοιπόν, η συγκεκριμένη συλλεκτική κοστίζει 139 ευρώ και την πήρα από εδώ από ένα κατάστημα από Ελλάδα. Όπως βλέπετε έξω βλέπουμε το φυλαχτό που φοράνε οι Witchers, όπως ο Geralt of Rivia, με το κεφάλι του λύκου. Και το λογότυπο The Witcher 3. Γύρω-γύρω το κουτί, απλά δεν σας το στρίβω γιατί είναι τεράστιο, πιστέψτε με, είναι πάρα πολύ μεγάλο και αναγκάστηκα να κάνω ξεχωριστό setup για να μπορέσω να κάνω αυτό το unboxing. Έχουμε τα περιεχόμενα της συλλεκτικής και κάποιες εικόνες από το άγαλμα που έχει μέσα η συλλεκτική. Πάμε να δούμε τι περιέχει μέσα. Αφού κόψω τα αυτοκόλλητα που την κρατάνε εδώ πέρα. Μισό λεπτάκι γιατί να μην κάνω κάποια ζημιά. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα νομίζω βγαίνει, είναι sleeve. Και το πρώτο πράγμα που βλέπουμε είναι εδώ πέρα οι υπογραφές από τους συντελεστές του παιχνιδιού. Κάτι που κάνει τη συλλεκτική λίγο ξεχωριστή. Αν και δεν νομίζω να έκατσαν όλοι με μαρκαδόρο να τα γράψουν ένας-ένας. Πρέπει να είναι printed στο κουτί, αλλά την καθιστά λίγο πιο ξεχωριστή. Και πάμε να δούμε το πρώτο πράγμα, αρκετά βαρύ, που έχει μέσα η συλλεκτική. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ το κουτάκι. Το οποίο... Να το ανοίξω κιόλας να το δούμε. Είναι λίγο δύσκολο, ειδικά όταν είσαι ένα άτομο, να κάνεις όλο το unboxing σωστά. Λόγω μεγέθους, όσο πιο μεγάλα είναι τα πακέτα, τόσο πιο πολύ δυσκολεύουμε πάντα. Αλλά εντάξει, νομίζω το αποτέλεσμα θα βγει καλό, ελπίζω, στο τέλος. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που βλέπουμε είναι το artbook του The Witcher. Αρκετά βαρύ, αρκετά μεγάλο όπως βλέπουμε, με σκληρό εξώφυλλο. Θα σας το αφήσω για να σας το δείξω σε δύο λεπτάκια για να δούμε τι άλλο περιέχει μέσα το κουτί. Το πρώτο πραγματάκι που βλέπουμε είναι αυτό εδώ το μεταγιόν. Να το βάλω στην άκρη για να σας το δείξω. Είναι το μεταγιόν που φοράνε όλοι οι Witcher στο παιχνίδι. Είναι αυτό εδώ, το κεφάλι του λύκου, το ίδιο φοράει και ο Geralt. Είναι από κυτοσίδηρο λογικά. Αρκετά βαρύ, αρκετά προσεγμένο και έχει αλυσίδα. Έχω δει πολλά άτομα, να σας πω την αλήθεια, να το φοράνε στο λαιμό τους. Απλά το θέμα είναι ότι επειδή αυτές οι αλυσίδες δεν είναι να το φοράμε συνέχεια, γιατί λόγω του υδρότα σκουριάζουν και οξυδώνονται πάρα πολύ εύκολα. Αλλά είναι ένα πολύ ωραίο κομμάτι και το οποίο είναι ξεχωριστό και η τιμή του ανεβαίνει συνεχώς μέρα με τη μέρα. Ας το βάλω στην άκρη και ας περάσουμε στα υπόλοιπα κομμάτια που έχει μέσα η συλλεκτική. Το αμέσως επόμενο πράγμα που βλέπω είναι εδώ το CD. Εν τω μεταξύ σας είπα, σήμερα είναι λίγο περίεργο το unboxing γιατί πραγματικά πρέπει να κάνω τον Ninja, αλλά εντάξει, έχει την πλάκα του, μπορώ να πω. Σε ένα χάρτινο case εδώ πέρα, στο οποίο έχουμε κάποιες λεπτομέρειες από το παιχνίδι, τα specs. Και έχουμε μέσα δύο CD. Το ένα CD είναι το The Witcher 3 Wild Hunt από τη CD Projekt Red. Να δούμε τι έχει μέσα. Ελπίζω όχι κάποιο κωδικό να φαίνεται έτσι φάτσα κάρτα. Έχουμε εδώ πέρα το παιχνίδι. Δύο αυτοκόλλητα με το λύκο του The Witcher. Dear Gamer, έχουμε ένα notification από τη CD Projekt η οποία μας καλωσορίζει και κάνει λίγο ξεχωριστή και καλά τη συλλεκτική αυτή. Και μέσα βλέπουμε το χάρτη του παιχνιδιού. Η έκδοση για PC και για PlayStation 4 έχουν ακριβώς τον ίδιο χάρτη. Ξέρετε το πάθος που έχουμε τους χάρτες και είναι αρκετά προσεγμένος. Αν και να σας πω την αλήθεια, όπως βλέπετε είναι πολύ όμορφος χάρτης. Είναι από τους φανταστικούς χάρτες. Δύσκολα μπορώ να βρω τόσο καλούς και τόσο λεπτομερείς χάρτες. Είναι ένα artwork, αλλά αυτό που έτσι όπως το βλέπω είναι ότι
το χαρτί του έχει πίσω και τη σφραγίδα εδώ πέρα βλέπουμε, λογικά είναι από τον κατασκευαστή. Αυτό που δεν μου αρέσει τώρα έτσι όπως το βλέπω τόσο πολύ, γιατί όλοι το δείχνουν και χαίρονται, αλλά τώρα που το έπισε στα χέρια μου βλέπετε λίγο το χαρτί. Δεν είναι και η πιο τέλεια ποιότητα. Αυτό άμα το κρατήσεις πολύ καιρό τσαλακωμένο και δεν το κορνιζάρεις, μάλλον θα χαλάσει. Θα ήθελα να είναι λίγο καλύτερο. Φαίνεται, να σας πω την αλήθεια, όχι και τόσο πολύ καλής ποιότητας, ο χάρτης τουλάχιστον. Έχω δει πολλές συλλεκτικές, ανοίγουν όλοι. Ναι, απλά είναι ωραίος χάρτης. Απλά θα ήθελα λίγο καλύτερης ποιότητας χαρτί. Στο Xbox 3, στο Xbox One, νομίζω έχει υφασμάτινο χάρτη. Είναι η μόνη διαφορά μαζί με ένα άλλο παιχνίδι που έχει μέσα, με κάρτες. Αυτός ήταν ο χάρτης, για να μην σας καθυστερώ άλλο. Είναι πολύ ωραίος, πάρα πολύ ωραία τα γραφικά του. Απλά θα ήθελα λίγο καλύτερη ποιότητα στο χαρτί. Γιατί, εντάξει, καλός κακός είναι μια συλλεκτική των 140 ευρώ και τουλάχιστον θα ήθελες λίγο ένα κλικ παραπάνω στο χαρτί. Και πάμε να δούμε και το επόμενο τι έχει μέσα. Λογικά αυτό έχει το παιχνίδι. Δύο CD. Είναι αρκετά μεγάλο παιχνίδι. Η διάρκεια του λένε ότι πλησιάζει 200 ώρες. Έχουμε μιλήσει σχετικά με αυτό στο κανάλι. Οπ, φάνηκε λίγο ένα κομμάτι του κωδικού. Και έχουμε ένα manual, ένα mini manual που εξηγεί λίγο τους βασικούς χαρακτήρες. Βασικά δεν το λες manual, μισό λεπτάκι να δούμε ακριβώς τι είναι. Λοιπόν, εδώ πέρα σε αυτό εδώ βλέπουμε τους χαρακτήρες. Geralt of Rivia, τους φίλους του και κάποια πραγματάκια και κάποια credits. Αρκετά όμορφο, αρκετά ωραίο. Και να προχωρήσουμε λίγο στη συλλεκτική μέσα. Το αμέσως επόμενο πράγμα που βλέπουμε είναι το steelbook, το οποίο είναι αρκετά βαρύ. Έχουμε εδώ πέρα ένα όμορφο artwork από τη συμπροταγωνίστρια του Geralt και από το Geralt. Και μέσα έχουμε τη σιδιέρα. Μυρίζει πλαστικό έτσι όπως το άνοιξα, να σας πω την αλήθεια. Πολύ ωραίο, πολύ στιβαρό, πολύ ωραίο artwork. Και πάμε να περάσουμε στο επόμενο κομμάτι, το οποίο νομίζω είναι το κομμάτι το οποίο περιμένουμε όλοι μας. Είναι το άγαλμα και ελπίζω να καταφέρω να το βγάλω show. Περιττό να σας πω ότι πήγα σήμερα στη μεταφορική να σας δείξω πρώτα ότι το Φελιζόλ έχει το λύκο του The Witcher επάνω, πολύ ωραίο touch, μπορώ να πω ότι το κάνει να ξεχωρίζει. Να σας πω ότι πήγα σήμερα στη μεταφορική, δεν σας λέω πια, να το πάρω και πραγματικά απογοητεύτηκα. Είδα φακέλους πεταμένους κάτω, δέματα σκόρπια και λέω, εντάξει, ελπίζω να το πάρω σε ένα κομμάτι. Και πάμε να το ανοίξουμε, είναι με ταινία γύρω γύρω, θέλει προσοχή. Μάλλον το ανοίξα ανάποδα. Ας το επαναφέρω. Λοιπόν, εδώ είναι το αριστούργημα. Πραγματικά είναι πολύ βαρύ. Είναι πάρα πολύ βαρύ. Βλέπουμε εδώ το Geralt να σκοτώνει ένα χρύπα. Ένα γκρίφον αλλιώς όπως λέγεται. Τουλάχιστον στο παιχνίδι. Πάρα πολύ βαρύ. Έχω ακούσει ένα ατόπιμα. Βασικά όλοι λένε από τι αποτελείται αυτό. Έχω ακούσει ότι είναι πέτρα. Έχω ακούσει ότι είναι πλαστικό. Άλλοι λένε ότι είναι πυλός. Λοιπόν, το συγκεκριμένο, αν και δεν θυμάμαι το όνομα του υλικού, είναι μια ρητίνη στην οποία μέσα έχουν χύσει κατά τη διαδικασία κατασκευής του πέτρα σε μορφή σκόνης. Έτσι αποκτάει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και περισσότερη σκληρότητα και καλύτερη αντοχή στον χρόνο, συν του προσδίδει αυτή την αίσθηση του ότι είναι πέτρινο και καλά ή πύλινο. Κάτι το οποίο δεν ισχύει,
είναι ρητίνη, στην οποία μέσα υπάρχει πέτρα σε μορφή σκόνης που το κάνει να ξεχωρίζει έτσι. Από κάτω γράφει τον τίτλο Geralt Battling και Griffin και τα χαρακτηριστικά της εταιρείας. Η ουρά έρχεται ξεχωριστά, γιατί λογικό είναι να σπάσει κατά τη μεταφορά αν τον βάζανε ενιαίο. Ελπίζω να τη βάλω σωστά. Να δω λίγο. Λοιπόν, έτσι μπαίνει. Ωραία. Και το σπαθί του. Αυτό εδώ είναι το άγαλμα. Είναι πάρα πολύ όμορφο, πάρα πολύ βαρύ, πάρα πολύ στιβαρό. Έχει όμορφα χαρακτηριστικά. Είναι ζωγραφισμένο στο χέρι από όσο ξέρω. Πραγματικά εντυπωσιακό. Και πάμε να περάσουμε, γιατί το άφησα για τελευταίο, να δούμε το artbook, το οποίο έχει πάρα πολύ σκληρό εξώφυλλο. Είναι hardcover. Πίσω βλέπουμε το λύκο, την κεφαλή του λύκου. Και πάμε να δούμε τι έχει μέσα. Βλέπουμε τον ουρανό με τους αστερισμούς. Και έχουμε το introduction, το χάρτη που μας καλωσορίζει μέσα στο παιχνίδι. Σκηνές, είναι πάρα πολύ όμορφο. Πάρα πολύ ωραίο και προσεγμένο. Έχει μέσα σκηνές από τη ζωή στο Witcher. Πραγματικά το παιχνίδι είναι τεράστιο. Έβλεπα gameplay του παιχνιδιού. Έχουμε σκηνές μέσα από... Βασικά όλο είναι σκηνές του παιχνιδιού το artbook. Πραγματικά εντυπωσιακό θα έλεγα. Γενικά είμαι λάτρης των βιβλίων. Όσοι παρακολουθείτε το κανάλι καιρό το ξέρετε αυτό. Πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφο. Το μόνο που θα μπορούσα να συγκρίνω μαζί του, να σας πω την αλήθεια, είναι το artbook από το Elder Scrolls Online, το οποίο και αυτό ήταν πραγματικά εντυπωσιακότατο. Λοιπόν, είναι πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Λέει λίγα πράγματα και εστιάζει κυρίως στο artwork, το οποίο είναι προσεγμένο, δεν είναι απλά print screens μέσα από το παιχνίδι. Πραγματικά εντυπωσιακότατο θα έλεγα. Αυτό παιδιά ήταν το Witcher Wild Hunt. Ένα πολύ όμορφο παιχνίδι, ένα παιχνίδι το οποίο έχουν υποθεί πολλά, το hype του ήταν αρκετά μεγάλο, μπορώ να πω ότι όλοι το περίμεναν εδώ και πάρα πολύ καιρό να έρθει, πραγματικά είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα συζητηθεί για πάρα πολύ καιρό. Αυτό ήταν παιδιά, ελπίζω να σας άρεσε το unboxing, πραγματικά επειδή μόνος μου το παλεύω και είναι δύσκολο να το κάνεις τόσο μεγάλο μόνος σου, ελπίζω να σας άρεσε. Το μόνο πράγμα που πραγματικά δεν μου άρεσε και τόσο πολύ ήταν ο χάρτης. Ο χάρτης ήταν πολύ ωραία τυπωμένος, μου φαινόταν αρκετά ψεύτικος. Κάτι το οποίο δεν μου άρεσε και τόσο. Κατά τα άλλα το παιχνίδι μέσα στη συλλεκτική όπως την είδα είναι πάρα πολύ όμορφη, πάρα πολύ προσεγμένη. Αυτό ήταν παιδιά, The Witcher 3 Wild Hunt. Ελπίζω να σας άρεσε. Θα ήθελα να ζητήσω προκαταβαλικά συγγνώμη εάν έχουμε προβλήματα με τον ήχο, γιατί έχω το μικρόφωνο στατικό και καθώς ανεβοκατεβαίνω όλη την ώρα, για να σας το δείξω, λογικό είναι να έχει κάποια σπασίματα, αλλά ελπίζω να με συγχωρήσετε. Λοιπόν, check tech now, ήμουν ο Κώστας, ελπίζω να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας!